Αυτή την περίοδο είναι καλό να έχουμε τα δεδομένα της Hezbollah στο μυαλό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το όνομα της Hezbollah σημαίνει το κόμμα του Αλλάχ. Μερικές φορές το μεταφράζουμε με έναν ήπιο τρόπο το κόμμα του Θεού, αλλά αυτό σημαίνει πραγματικά. Το άλλο που πρέπει να δούμε είναι ότι το έμβλημα της Hezbollah, άμα το κοιτάξουμε προσεκτικά, βλέπουμε έναν μαχητή που κρατάει με το χέρι του ένα όπλο, το οποίο δεν είναι τυχαίο, εφόσον είναι ένα Kalashnikov ΑΚ-47, και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η σχέση που παίζεται και με το θέμα της Ρωσίας πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Hezbollah είναι ένα πλαίσιο εντελώς σιητικό, είναι μέσα στον Λίβανο, είναι η μόνη πολιτοφυλακή που είχε δικαίωμα να κρατήσει το προστάτιό της μετά από την ρήξη που έγινε στον Λίβανο και καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Τώρα, το γεγονός ότι διαθέτει ένα τόσο μεγάλο προστάσιο το ξέρουμε εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αρχικά δούλευε, υποτίθεται, για το θέμα της κατοχής στον Λίβανο. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει πια αυτό, καταλάβαμε ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος και η χειραγώγηση από το Ιράν συνεχίστηκε έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο κοινός του στόχος, δηλαδή ο αφανισμός του Ισραήλ. Όταν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός ότι η Hezbollah θέλει να λειτουργήσει σε ένα συμμαχικό πλαίσιο με την Χαμάς, η οποία είναι σουνιτική οργάνωση, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα θέμα υπέρβασης ακόμα και σε επίπεδο θρησκευτικό. Άρα είναι μόνο, όπως το λέγαμε και σε άλλο podcast, είναι μόνο ο κοινός στόχος που ενώνει αυτές τις οργανώσεις. Είναι όμως καλό να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί προς τον βορρά του Ισραήλ, δηλαδή νότιο Λίβανο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάφλεξης της περιοχής, έχει γίνει και στο παρελθόν, όχι μόνο μία φορά, αρκετές φορές, και είναι ένα τεράστιο πλήγμα ούτως ή άλλως. Αυτό που σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο είναι ότι θα το κοιτάξουν σίγουρα και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι αυτό το θέμα, γιατί θα φοβηθούν να μην υπάρχει μια επέκταση των δεδομένων που έχουμε προς το παρόν. Γιατί? Γιατί πολύ απλά για την Hezbollah είναι ένας τρόπος να δημιουργήσει ένα δεύτερο μέτωπο και έμεσα βέβαια να βοηθήσει την Χαμάς, όχι επί τόπου, αλλά χτυπώντας σε άλλο σημείο το Ισραήλ για να έχει δύο μέτωπα. Απλώς ξέρουμε ταυτόχρονα ότι παρόλο που αυτό είναι φαινομενικά ο στόχος, δεν την συμφέρει και εντελώς, γιατί η εχθρότητα θρησκευτική παραμένει, άρα είναι μόνο το θέμα του κοινού στόχου, αλλά άμα η Χαμάς μπορεί να αποδυναμωθεί και να ενισχυθεί η Hezbollah, δεν νομίζω να είναι ένα πρόβλημα για την Hezbollah. Άρα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε πραγματικά τα δεδομένα που ζούμε τώρα.